Ότι ο ΠΕΜΕΔ είναι ένας φορέας που ιδρύθηκε, έλεγα, έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, γιατί ιδρύθηκε από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους μεγάλους θεσμικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, προκειμένου να προωθηθούν η εναλλακτική τρόπη επίλυση διαφοράς, η διαμεσολάβηση και όλη αυτή η νέα αντίληψη της επίλυσης των διαφορών, είτε μεταξύ επιχειρήσεων, είτε μεταξύ πολιτών και ιδιωτών. Τέλος του ΠΕΜΕ, κοιτάξτε το ιδρυτικό, είναι και η ΕΔΕ, που σήμερα μας φιλοξενεί σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Κύριε Ρούγκα, εμείς είμαστε εδώ, άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με τον εξοικειωτικό μηχανισμό, την επίθεση των οφειλών, αλλά σας ευρώ ότι θα είμαστε, αν έχουν και ερωτήσεις, γιατί από ό,τι γνωρίζω και με την ενημερώσει, πάνω από 150 εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον και ενδεχομένως παρακολουθούν και αυτό το ευχαριστήν και την σημερινή επίδοση. Να ξέρετε ότι θα είμαστε όλοι, και εγώ και οι ερωτητές που πάρουν στη διάθεση σου την διάθεση όπως και όλων των μελών σας, προκειμένου να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτό το νέο θεσμό. Έλεγα για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να κάνει ένα γενναίο άλμα, ένα άλμα προς τα εμπρός. Ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο του 2017, ο 44-39 του 2017, για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ρυθμίσουν την πλόγω γενικά, αγωνιστικά θα λέγαμε, τις υποχρεώσεις τους προς όλους τους πολιτευτές. Θέλω να το τονίσω ότι η μεγάλη καινοτομία αυτού του νόμου είναι να δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση η οποία οφείλει να ρυθμίσει την ίδια στιγμή τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το δημόσιο αλλά και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και βεβαίως απέναντι στους πολιτευτές και εν γέννη δανειστές της εταιρείας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα μέσα από μια μελέτη βιωσιμότητας να οι εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, είναι βιώσιμες, έχουν μέλλον στην ελληνική οικονομία, να μπορέσουν να ανασυνταχθούν, να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ένα restart, όπως το λέω, προκειμένου να δημιουργήσουν τις συνθήκες του μέλλοντος. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή σε ένα λίθαρο, θα λέγαμε, ένα οικονομικό λίθαρο, σε μια αβεβαιότητα, βρίσκονται χιλιάδες εταιρείες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα μεν να οργανώσουν το μέλλον, αλλά ανάμεσα σε πολλαπλές και πολλές φορές, ανάμεσα σε πολλούς πόλους οφειλών, δεν μπορούν να βρουν ένα μέγιστο τρόπο, ένα βέλτιστο τρόπο, ο οποίος θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Και γι' αυτό πολλές φορές ονομάζονται αυτές τις εταιρείες εταιρείες όπου ζουν καθημερινότητα, να αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποχρεώσεις χωρίς να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον. Το ζώο λοιπόν ήρθε και είπε, προωθήστε το μέλλον, κάντε μια μελέτη, δείτε πόσο βιώσιμοι είστε και ελάτε μετά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την βοήθεια και την καθοδήγηση του συντονιστή, προκειμένου να βρείτε από κοινού τόσο ο φιλέτης, όσο και οι δανειστές, να δείτε την ευέλικτη στη λύση, προκειμένου και η εταιρεία να λειτουργήσει και να διαφυλαχθούν και στις εργασίες και να διαφυλαχθούν και στις συμβάσεις με πολλαπλές εταιρείες και πολιτευτές, αλλά βεβαίως και αντίστοιχα οι τραπεζικοί οργανισμοί να συσχετήσουν τα ποσά τα οποία μπορούν να εισπράξουν αντίστοιχα το δημόσιο και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Εγώ δεν θα επεκταθώ όλο με μια μικρή εισήγηση, θα δώσω αμέσως το λόγο, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το κύριο Φώτη Κουρμούση. Έπρεπε και εδώ άλλο να πάρουμε την ευκαιρία. Δεν ξέρω ότι είναι ενεργή η παρουσία του. Ο κ. Κουρμούσης, ο κ. Κουρμούσης είναι ο ειδικός γραμματέας της Γραμματείας Διοίκησης Ειδικού Ιδιωτικού Χρέους. Έχει αναλάβει ένα τεράστιο έργο και αυτό είναι να καθοδηγήσει αυτό και συνεργάτες του την διαχείριση όλων αυτών των υποθέσεων μέσα μάλιστα από μια καινοτόμο και πρωτοπόρο ηλεκτρονική πύλη. Γιατί δεν ανέφερα, θα αναφερθεί ο σύμβουλος από του ομιλητές, ότι όλη αυτή η διαδικασία εξεφεύγει
μια ηλεκτρονική λειτουργία, ηλεκτρονική αποβάλλον επιθέσεις, ηλεκτρονική λέγεται ο συντονιστής. Έτσι λοιπόν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος και θα μας κάνει μια μικρή παρουσίαση, αλλά και θα είναι η ειδική, θα μας δώσει τις καλύτερες απαντήσεις, στις συγκεκριμένες απολύσεις.